και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε για άλλη μία φορά σε άλλη μία εκπομπή, ιδιαίτερη, μοναδική, με, θα έλεγα, με πάρα πολύ υλικό και για σήμερα και διαφορετικό υλικό. Θα σας ξεκινήσω με αθλητικά, θα σας πάω σε θέματα ψυχολογίας, θέματα που μας απασχολούν, θέματα που δυστυχώς καθημερινά ακούμε στις ειδήσεις, στις τηλεοράσεις, ακούμε στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας και δεν το πιστεύουμε. Αλλά θα σας ξεναγήσω όμως και σε πράγματα που συμβαίνουν, ανεβαίνουν καλλιτεχνικά και όχι μόνο, θεατρικά νέα, γενικότερα μια ποικίλης, πάλι ύλης εκπομπή, έχει μόλις ξεκινήσει. Εδώ είμαστε και για σήμερα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και μέσα από το www.hightv.gr, ζωντανά σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη για κάποιους φίλους από άλλα μέρη του κόσμου, όπου μου στέλνουν μηνύματα: Αλέξανδε, καθώς σε έβλεπα, είδα λίγο μαύρο ή φρίζαρε ή πάγωσε η οθόνη. Ναι, το βλέπουμε, το φτιάχνουμε, το αναβαθμίζουμε, αλλά όταν μπαίνετε 1.500-2.500 άτομα την ίδια στιγμή για να παρακολουθήσετε την εκπομπή, εννοείται κρασάρει λίγο το σύστημα, ζητάω συγγνώμη, θα το αυξήσουμε και αυτό, να μπορείτε να μπαίνετε και 5 και 10.000 κόσμος συγχρόνως για να μας δείτε. Πάω όμως τώρα σε ένα μικρό βιντεάκι για να σας βάλω λίγο έτσι το κλίμα, πάντοτε συνοδοιπόρο στα μαχητικά, στα αθλήματα γενικότερα και στα αθλητικά μου είναι η Μαρία Πανταζή, η οποία με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο είναι σήμερα κοντά μας για την αρχή της εκπομπής. Όμως πριν, δείτε αυτό παρακαλώ. Γεια σας και από μένα. Καλωσορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ με τον φίλο μου τον Άλεξ. Περνάμε πάντα υπέροχα και πάντα έχουμε φανταστικούς και υπέροχους καλεσμένους. Ειδικό καλεσμένο σήμερα, τον είχαμε και στο παρελθόν, είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί τον θαυμάζω, όχι γιατί είναι τώρα αθλητής, αλλά είναι διοργανωτής, νοιάζεται για τα παιδιά, νοιάζεται πολύ για τους Έλληνες αθλητές και κάνει πολλές διοργανώσεις, όχι απλά ελληνικές, αλλά και παγκόσμιες στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε μαζί μας σήμερα τον Κωνσταντίνο Μητρόπαπα, που είναι επικεφαλής του Xterra, που ήταν όνειρο ζωής κάποια στιγμή να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς κάθε φορά κάτι γίνεται. Τη χρονιά που ήταν να το κάνω ήταν ο κορονοϊός. Και επίσης επικεφαλής του Ocean Man Greece. Εδώ τώρα είδαμε που είναι, αυτό γίνεται στην Κρήτη, τι μου είπες? Το Ocean Man γίνεται στα Χανιά της Κρήτης, ναι. Εγώ όμως ξέρεις τι θα έλεγα, Κωνσταντίνε και Άλεξ, ότι να τα πιάσουμε από την αρχή. Γιατί τώρα, στον αμέσως τον Απρίλιο, έχουμε κάποιους αγώνες. Μάλιστα. Να τους πιάσουμε από την αρχή. Μέχρι τώρα τι έχουμε κάνει? Α, έχουμε κάνει και έναν αγώνα μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει και έχουμε δείξει. Έχουμε κάνει το Impul Triathlon που έγινε στο Χαλανδρί. Είναι η πρώτη διοργάνωση για φέτος, η οποία είναι ένα τρίαθλο που απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια περίοδο που δεν γίνονται αγώνες, αλλά και σε εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά το τρίαθλο. Τους δίνει την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα ήπιο περιβάλλον. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό στο εξωτερικό υπάρχει ή μόνο στην Ελλάδα έχουμε σκεφτεί αυτό το σύστημα ότι σε κλειστό χώρο κάνουν spinning ποδήλατο, μετά κολυμπάνε στην πισίνα κτλ.? Με τον τρόπο αυτόν είναι σχεδιασμένο από εμάς. Έχει γίνει. Ναι, γιατί εγώ δεν το έχω δει πουθενά άλλου, γι' αυτό σε ρωτάω. Του κορονοϊού ξεκίνησε και έγινε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Από εκεί πήραμε και εμείς την ευκαιρία με στόχο να κάνουμε κάποιες διοργανώσεις και μάλιστα πήραμε εξαίρεση στο Χαϊδάρι όταν το ξεκινήσαμε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να γίνει εν μέσω lockdown. Και συνεχίζει, είναι το τρίτο Impul που έγινε φέτος, το δεύτερο στο Χαλάνδρι. Και είναι ένα event το οποίο μέχρι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει 205 καινούριους τριαθλητές. Φανταστικό αυτό, φανταστικό. Λοιπόν, έγινε αυτό, το είδαμε γιατί έλαβε μέρος και η αγαπημένη μου Βαρβάρα Φασόη. Τη θυμάσαι, Άλεξ, τη Βαρβάρα, έτσι, που έχουμε καλέσει εδώ στην εκπομπή. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μου και μου λέει, Αλέξανδε, μήπως όμως, μου λέει, να ενημερωθούμε τώρα, βρε βιαστικέ τηλεθεατή, να ξεκινήσετε, μου λέει, από πιο πριν. Τι είναι τρίαθλο και τι ακριβώς είναι το Xterra και το Ocean Greece? Γιατί υπέροχα, ο κόσμος πρέπει να ξεκινήσει να μάθει. Λέγοντας τρίαθλο, λοιπόν, πάμε από εκεί. Πολύ. Τι εννοούμε?
Καταρχάς να πιάσουμε ότι φέτος είναι μια Ολυμπιακή χρονιά. Το τρίαθλο από το 2000 αποτελεί Ολυμπιακό άθλημα και φέτος θα έχουμε την ιδιαίτερη ευκαιρία λόγω του Παναγιώτη του Μπιτάδου, ο οποίος διεκδικεί την πρόκριση μέχρι αυτή τη στιγμή για να μπει στους Ολυμπιακούς. Αν τελικά τα καταφέρει, που πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, να τον δούμε ίσως και στο βάθρο. Το τρίαθλο λοιπόν είναι ένα σπορ το οποίο αποτελείται, ένα σπορ είναι, το οποίο αποτελείται από τρία αθλήματα, χωρίς διακοπή μεταξύ τους, χωρίς βαθμούς μεταξύ τους, απλά μόνο το χρονόμετρο. Ξεκινάμε κολύμβηση, ποδήλατο, τρέξιμο. Ποδήλατο, τρέξιμο. Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος λόγος που ακολουθούμε αυτήν τη σειρά? Γιατί δεν πάμε, ας πούμε, κολύμβηση, τρέξιμο, ποδήλατο? Γιατί δεν πάμε ποδήλατο, κολύμβηση, τρέξιμο? Δεν γνωρίζω τον λόγο. Έτσι ξεκίνησε, έτσι καθιερώθηκε. Έτσι ξεκίνησε και έτσι καθιερώθηκε. Έτσι καθιερώθηκε. Πάντως, εμένα μου φαίνεται το πιο δύσκολο αυτή η σειρά. Η σειρά να γίνει πρώτα το κολύμπι? Ναι, μου είναι το πιο δύσκολο. Θα ήθελα το κολύμπι τελευταίο. Έχει μια λογική κολύμβηση που είναι όλο. Εντάξει, θα μου πει πρώτα είναι όλο το σώμα. Κολύμβηση, ποδήλατο και μετά ελευθερώνεσαι που λέμε φεύγει. Στην κολύμβηση δεν χρησιμοποιεί τα πόδια. Α, μόνο χέρι. Τα ξεκουράζει. Άρα είναι πάνω κάτω και επίσης, ολόκληρο. Φεύγεις από το νερό που είναι ένα διαφορετικό στοιχείο και στη συνέχεια πηγαίνεις στη στεριά που κάνεις το ποδήλατο και το τρέξιμο. Ναι. Θα ήταν δύσκολο να ξαναμπείς. Ναι. Όταν το κάνουμε στο χαλάνδρι που κάνουμε το in-pool που έχει πυραμίδα, δηλαδή αρχίζει και τελειώνει με κολύμβηση, το πιο δύσκολο κομμάτι του αγώνα είναι το τελευταίο κολύμπι. Στο Μάλιστα. οποίο πολύ γαλακτωμένοι οι αθλητές μπαίνουν μέσα να κολυμπήσουν και δυσκολεύονται. Για δεν είναι εύκολο, το λέγαμε. Και εγώ που γυμνάζομαι και εσύ που έχεις περάσει τόσα, εμένα λέγαμε ότι πώς θα το ακολουθήσεις αυτό το ένα μετά το άλλο. Θέλει αντοχές φοβερές και θέλει και προετοιμασία φοβερή. Και είχε λάβει μέρος και ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου. Άλλον αθλητή, Άλεξ, που έχουμε καλέσει εδώ στην εκπομπή. Ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου, η Νάντια Σιτζανάκη, ο Παναγιώτης Μπιτάδος έχει πρώτη. Ναι, εντάξει, έχει πάρει, μεγάλο όνομα. Έχει πάει στους τελικούς στο Μάουι ο Παναγιώτης Μπιτάδος 14 χρονών και έχει βγει δύο φορές πρώτος εδώ στην Ελλάδα. Γενικά έχουμε πάρα πολλούς αθλητές που παίρνουν μέρος και διακρίνονται ή δεν διακρίνονται, ο καθένας κάνει το δικό του επίτευγμα. Ήθελα να σας πω ότι το Εξτέρα είναι τρίαθλο εκτός δρόμου. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε τρίαθλα που βρίσκονται μέσα στο δρόμο, όπως είναι το μεγαλύτερο, είναι το Ironman που γίνεται και εδώ στη Βουλιαγμένη. Και υπάρχουν και τρίαθλα εκτός δρόμου. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Είναι το Ironman, έτσι. Ναι. Πες μας λιγάκι πόσο είναι το κολύμπι, πόσο είναι το τρέξιμο, πόσο είναι το ποδήλατο. Στο Ironman. Ναι. Στο Half Ironman, το οποίο γίνεται εδώ. Είναι το μισό. Ναι. Έχουμε 1900 μέτρα κολύμπι. Ωραία. Στη συνέχεια έχουμε 90 χιλιόμετρα ποδήλατο. Mm-hmm. Και μισό μαραθώνιο τρέξιμο, 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. Ωραία. Αυτό είναι το Half Ironman. Ωραία. Πάμε τώρα στο Εξτέρα που είναι off-road. Το Εξτέρα λοιπόν, mm-hmm. η πλήρης απόσταση που γίνεται και από τους elite αθλητές αλλά και από τους age groupers, αποτελείται από 1500 μέτρα κολύμπι, 30 χιλιόμετρα ποδήλατο. 1500 μέτρα, μετά 30 χιλιόμετρα βουνού. Ποδήλατο στο βουνό. Mm-hmm. Και στη συνέχεια έχουμε τρέξιμο 10 χιλιόμετρα. Και μετά είναι τρέξιμο 10 χιλιόμετρα. Για πες μου έναν καλό χρόνο που έχει κάνει κάποιος αθλητής σε αυτό, έναν άντρα και μια γυναίκα. Είναι γύρω στις 3 ώρες. Εντάξει. Για τη γύρω στις 3 ώρες. Ναι, θα το ήθελα ιδιαίτερα. Είναι ένας μεγάλος άθλος αυτό το τρίαθλο. Αποτελείται από δύο γύρους το κάθε ένα σπορ, δηλαδή δύο γύρους των 750 μέτρων το κολύμπι, δύο γύρους των 15 χιλιόμετρων το ποδήλατο και δύο γύρους των 5 χιλιόμετρων το τρέξιμο. Έχει τις αναλλαγές του. Ένας χρόνος γυναικείος, ο καλύτερος, ας πούμε, γυναικείος. 3-15, 3-20, κάπου εκεί. Α, είναι πολύ κοντά στους άντρες, έτσι. Είναι κοντά, ναι. Ωραία. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο αγώνας αυτός φιλοξενεί ελίτ αθλητές νούμερο 1 στον κόσμο. Έχουν έρθει όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές εδώ και έχουν πάρει μέρος. Και φέτος φιλοδοξούμε να έχουμε πολύ περισσότερο. Αυτό θέλω να μας πεις, γιατί φέτος μου είπες, ξεκινάμε με την ημερομηνία καταρχήν. Πότε θα γίνει το Εξτέρα στην Ελλάδα φέτος? Το event είναι 26 με 28 Απριλίου. 26 με 28 Απριλίου, πάρα πολύ ωραία. Ο αγώνας των ενηλίκων είναι στις 27 του μηνός. Στη Βουλιαγμένη δεν το κάνεις πάντα? Γίνεται μέσα στην πλάση της Βουλιαγμένης. Εκεί είναι το επίκεντρο της διοργάνωσης και στα βουνά από πάνω, το Πευκοτό και την Φασκομιλιά, γίνεται το ορεινό κομμάτι και του ποδηλάτου και του τρεξίματος. Απλά φέτος έχει την ιδιαιτερότητα ότι... Ότι είναι αγώνας του World Cup. Έχει επιλεγεί δηλαδή ως ένας από τους 7 αγώνες σε όλο τον κόσμο. Γίνεται στην Ταϊβάν, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Τσεχία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία ο τελευταίος αγώνας που είναι και ο τελικός. Αυτοί οι 7 αγώνες ουσιαστικά αναδεικνύουν τους παγκόσμιους κυπελούχους, οι οποίοι θα μοιραστούν στο τέλος και 340.000 ευρώ. Να πάρω μέρος, Μαρία. Τώρα δεν προλάβαινε. Τι να μην πάρω, δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μας παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αθλητές. Και σου λέει, εγώ κάνω λίγο τρέξιμο, κάνω λίγο κολύμπι, κάνω λίγο ποδήλατο. Υπάρχει open, μπορώ να τρέξω ή πρέπει να είμαι αθλητής που να πάω να βγάλω δελτίο κτλ?
Θα υπάρχει και open κατηγορία σε όλες αυτές τις διοργανώσεις που κάνεις εσύ? Καταρχάς. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν έχω δελτίο και θέλω να λάβω μέρος. Μπορώ. Κάποιος ο οποίος δεν έχει δελτίο στην Ομοσπονδία, ναι, μπορεί να πάρει ένα day pass για να πάρει μέρος στον αγώνα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό από την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία θέλει να καταγράψει ποιοι ασχολούνται με το τριάθλο στην Ελλάδα για να γνωρίζουμε τη δεξαμενή των αθλητών. Υπάρχει. Σε ποια Ομοσπονδία είναι? Ομοσπονδία Τριάθλου. Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδα. Α, υπάρχει αυτή η Ομοσπονδία. Ναι. Okay, υπάρχει, ωραία. Υπάρχει αυτή η Ομοσπονδία, η οποία έχει αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια και ουσιαστικά κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο να βελτιώσει, να αναδείξει, να αναπτύξει το τριάθλο. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται είναι να αναδειχτούν ομάδες. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι πάρα πολλές αυτή τη στιγμή ομάδες τριαθλητικές, και οι τριαθλητές να καταγραφούν ως μέλη της Ομοσπονδίας, ως αθλητές της Ομοσπονδίας. Μάλιστα, ο αγώνας της Βουλιαγμένης είναι και πανελλήνιο πρωτάθλημα ταυτόχρονα. Α, και πανελλήνιο. Και πανελλήνιο πρωτάθλημα. Κάποιος ο οποίος δεν θέλει να έχει δελτίο, γιατί μπορεί, ναι, να μην θέλει να έχει δελτίο, ωραία, τότε θα πάρει ένα day pass από την Ομοσπονδία για να λάβει μέρος, έτσι ώστε όλοι οι αθλητές να είναι γνωστοί. Απλά να είναι καταγεγραμμένοι. Όσους, ναι, έχουν, ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι έχουμε γύρω σε 1.800 αθλητές που κάνουν τρίαθλο στην Ελλάδα. Αυτό έχει προκύψει ως αποτέλεσμα των συμμετοχών στους αγώνες και των δελτίων ή των day pass τα οποία έχουν γίνει. Εδώ οι εικόνες που βλέπουμε είναι από τη Βουλιαγμένη. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από τη live αναμετάδοση στη Βουλιαγμένη την τελευταία χρονιά, πέρσι δηλαδή. Και είχαμε ειδική ομάδα. Βλέπετε ότι αυτά τα πλάνα για να τραβηχτούν χρειάζεται κάποιος με ποδήλατο να πηγαίνει δίπλα στους κόρτους. Αυτό ακριβώς βλέπω. Δεν είναι drone όπως είδα. Ναι. Είναι, ναι, λοιπόν 2 κάμεραμαν της ομάδος των 6 ατόμων που κάνουν αυτή τη live αναμετάδοση. Και είναι ανάμεσα και από κατοικημένη περιοχή, από σπίτια. Βλέπω διάφορα. Για να μπορέσουμε να πάμε στο βουνό, πρέπει να, ναι, περάσουμε από διάφορα σημεία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Οι 2 κάμεραμάν αυτοί έχουν προκριθεί και έχουν πάει και στους τελικούς στη Χαβάη και οι 2. Α, οκ. Δεν μπορεί τώρα ένας ποδηλάτης να κάνει την ανηφόρα με τις πέτρες και να έχει και την κάμερα, έτσι. Πρέπει ίσως να... θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει και ένας αγώνας για κάμερα. Σωστό και αυτό. Πρέπει να έχεις μια εμπειρία, χει δεν μπορεί ο καθένας. Ναι. Άρα, αν τώρα κάποιος που μας ακούει, ναι, πώς μπορεί να επικοινωνήσει, πού μπορεί, λοιπόν, να σε βρει, τι μπορεί να κάνει? Υπάρχουν οι elite αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται στον ίδιο αγώνα με ξεχωριστή βράβευση, με ξεχωριστή εκκίνηση. Και υπάρχουν και οι age groupers. Οι age groupers είναι οι ηλικιακές κατηγορίες ανά 5 χρόνια. Και για όλα αυτά υπάρχουν 4 διαφορετικά σπορ. Δηλαδή υπάρχει η μεγάλη απόσταση του τριάθλου, η μικρή απόσταση του τριάθλου, η μεγάλη απόσταση του aquathlon, χωρίς το ποδήλατο δηλαδή, ναι, και η μικρή απόσταση του aquathlon, πάλι χωρίς το ποδήλατο. Οπουδήποτε διαλέξεις να λάβεις μέρος, μπορείς να τρέξεις τον αγώνα σου ανάλογα με την προπόνησή σου και την εξοικείωσή σου με την πίστα. Είτε πολύ γρήγορα είτε πολύ αργά. Κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα μπορείς να πάρεις το ποδήλατο στο χέρι και να κινηθείς. Ναι, ναι, ναι. Και ο κόσμος, άρα, καθένας να κάνει το δικό του αγώνα. Άρα είναι, ας πούμε, προσιτό για αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι elite αθλητές. Ασφαλώς. Δηλαδή για κάποιους που θέλει να δοκιμάσει, μπορεί να το κάνει αυτό. Ο κύριος όγκος των αθλητών δεν είναι elite αθλητές. Ναι. Είναι πάρα πολύ. Ναι, απλά αυτοί. Το λέμε και για ανθρώπους να το σκεφτούν, να ξεκινήσουν κι άλλοι. Είναι μια μοναδική ευκαιρία που κάποιος αξίζει να τη ζήσει και όπου βγει. Τους δίνουμε την ευκαιρία. Δηλαδή, επίσης, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Τους δίνουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουν μέσα από προπονήσεις που κάνουμε κάθε Σάββατο ή Κυριακή, όλες τις εβδομάδες πριν τον αγώνα. Μέσα από μια σκηταλοδρομία που επίσης έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος, αντί να κάνουν όλο τον αγώνα, να κάνουν μια σκηταλοδρομία. Μας αυτούν οι τρεις μας, ναι, να κάνω εγώ το κολύμπι, εσύ το τρέξιμο και ο άλλος το ποδήλατο. Και με αυτόν τον τρόπο να ζήσουμε την εμπειρία. Ή να κάνει ένα στα 2 σπορ. Uh-huh. Επίσης υπάρχει το παιδικό τριάθλο που ουσιαστικά μειούμε τα πιτσιρίκια μέσα στο σκεπτικό του τριάθλου. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Όταν λέμε παιδικό λοιπόν τμήμα, αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, ή μάλλον όταν διαχωρίζουμε ηλικιακά, άσχετα την εμπειρία που είπε η Μαρία πριν, αν κάποιοι δεν έχουν και είναι η πρώτη φορά, σε τι κατηγορίες το χωρίζουμε, από τα μέχρι πού? Τα παιδικά είναι οι 3 τάξεις του δημοτικού. Mm-hmm. Οι 3 μεγάλες τάξεις του δημοτικού και οι 3 τάξεις του γυμνασίου. Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη δηλαδή. Και πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιδιά μπορούν να πάρουν μέρος στη μικρή απόσταση, το sprint απόσταση και δηλαδή, του τριάθλου. Και μέχρι ηλικία... Ταβανί. Ο μεγαλύτερος αθλητής ποιος είναι που έχει δηλώσει? Έχει πάρει μέρος ένας αθλητής που ήταν κοντά στα 80... Όντως πρέπει να κρατιέται πολύ καλά και να έχει πολύ καλή ζωή. Πολύ αθλητικός. Για να μπορεί και να αποδώσει και κάτι τέτοιο. Γιατί κοίτα να δεις, μόνο τρέξιμο, μόνο κολύμπι ή μόνο ποδήλατο είναι και μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τρίαθλο, 80 ετών. Άμα το κάνεις, ο πατέρας μου παραδείγματος χάρη, ναι, στη Σύρο το 18 έκανε το τρίαθλο και ήταν 75 χρόνια.
Εντάξει. Αυτά είναι πολύ ωραία μηνύματα, γιατί εδώ δείχνει βέβαια. Λοιπόν, δείχνουμε και το πόσο σημαντικό. Θέλω να μου πεις άλλη μία φορά. Ξεκινάμε τον Απρίλιο. Τι αγώνες έχουμε στον Απρίλιο? Τον Απρίλιο, λοιπόν, πριν από το Εξτέρα. Ωραία. Εμείς είμαστε ειδικοί σύμβουλοι του Μαραθωνίου της Κρήτης. Α, στα Χανιά, λοιπόν, της Κρήτης που είδαμε τόσο. Εγώ ήμουν στο Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Το είδαμε από το Μεζεκλίκ. Θα έχει και στο. Αχ, ωραία. Και τότε να πάμε. Θα έχει και στα Χανιά Μεζεκλίκ. Θα μπορεί τότε. Ή θα πάμε τρεις. Εντάξει. Λοιπόν, φέτος τα Χανιά κάνουν μια ιδιαίτερη γιορτή, γιατί έχουν δύο πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Η πρώτη διοργάνωση είναι στις 14 Απριλίου, που είναι ένας από τους τέσσερις πλέον μαραθωνίους της Ελλάδος, γιατί του Ναυπλίου μάθαμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Άρα έχουμε τον αυθεντικό της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου και των Χανίων. Δεν υπάρχουν άλλοι μαραθωνοί. Είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει και ένα στα Τέμπη, αλλά δεν βλέπουμε να προχωράει. Ναι. Και ουσιαστικά μιλάμε για έναν από τους τέσσερις μαραθωνίους. Δεν έχουν όμως μόνο τη μαραθωνία απόσταση, έχουν και τις υπόλοιπες αποστάσεις, τα 10, τα 5 χιλιόμετρα και τα 2,5 για. Άρα μπορούν να λάβουν μέρος και εδώ διάφοροι και όποιος επιθυμεί. Ασφαλώς. Και μάλιστα στην απόσταση των 2,5 χιλιόμετρων θα μπορούσε μια οικογένεια να περπατήσει με καροτσάκια, με το πετ τους. Ναι. 5 χιλιόμετρα και μια ώρα να το κάνεις, δεν θα σου πει κάποιος κάτι. Και 2,5 χιλιόμετρα υπάρχει. Α, και 2,5, ακόμα καλύτερα. Και είναι αυτό για τη συμμετοχή. Αυτό λοιπόν ξεκινάει στις 14 Απριλίου και είναι στα Χανιά. Ωραία. Το Εξτέρα πραγματοποιείται στο τέλος Απριλίου, ένα Σαββατοκύριακο πριν το Πάσχα, στις 27 και 28. 27 είναι των ενηλίκων, 28 είναι των παιδιών. Ωραία. Και το Όσιανμαν, το οποίο είδαμε και το βίντεο στο ξεκίνημα, είναι ο κολυμβητικός αγώνας, ο μεγαλύτερος κολυμβητικός αγώνας στον κόσμο, ο οποίος φέτος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά από εμάς, για πρώτη φορά στα Χανιά, έκτη φορά στην Ελλάδα. Τέλει. Ωραία. Και το οποίο θα γίνει 23 Ιουνίου. 21 με 23 Ιουνίου. Άρα δηλαδή οι κοντινοί μας αγώνες είναι αυτοί οι τρεις που έχουμε, έτσι. Αυτή είναι οι πρώτες τρεις διοργανώσεις που θα κάνουμε. Και πολύ ωραία. Ξέρεις, έχω ξαναπεί ότι με όλα αυτά, σαφώς και είναι πάρα πολύ ωραία η εμπειρία, η αθλητική, σαφώς και μπορεί να σου βγουν και αργότερα πολύ ωραία πράγματα, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ενώνονται από όλη την Ελλάδα και δει και από όλο τον κόσμο που προείπαμε. Αυτό είναι πάρα άνθρωποι, πολύ σημαντικό. Που συναντιόνται, που δημιουργούνται φιλίες, που βλέπουν καινούργια μέρη. Δεν είναι μόνο ότι θα πας, ας πούμε, στην Κρήτη για μια συμμετοχή. Θα γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους, θα γνωρίσεις μέρη που μπορεί να μην είχες πάει χωρίς αυτό το γεγονός. Εμένα αυτό είναι που με εξτάρει πάρα πολύ και στο έχω ξαναπεί και εσύ που τρέχει. Έτσι ακριβώς. Όταν κάνετε αγώνες, πάτε στην Λαμία, πάτε στα ποδό, πάτε από εκεί. Ναι. Γνωρίζετε καινούργιους ανθρώπους που έχετε ένα κοινό ενδιαφέρον. Το αθλητικό κομμάτι. Γιατί κάποιος θα πάει και φαντάζομαι ότι σε αυτά τα μέρη θα πάω εγώ που θα συμμετέχω. Έχω όμως τη δυνατότητα να έχω και τους συνοδούς μου, τους φίλους μου θέλουν να με ενθαρρύνουν και να είναι παρέα μου. Και αυτό και. Άρα αυτό είναι και για τον τόπο από την πλευρά σας, σαν διοργάνωση, ένα boost για τον εκάστοτε τόπο οικονομία που φέρνετε τόσο πολύ κόσμο. Αθλητικός τουρισμός ονομάζεται αυτό. Τρομερό. Τουρισμός αθλητικής εμπειρίας. Διαλέγουμε όμορφες περιοχές οι οποίες είναι κοσμήματα. Που να έχουν και κάτι να κάνουν. Ακριβώς και να έχουν να κάνουν και να μπορούν στη συνέχεια φεύγοντας να έχουν αποκτήσει μια εμπειρία. Δηλαδή ο αγώνας των Χανίων θα ξεκινήσει από το Φάρο. Τέλει. Είναι σύμβολο. Μέσα πανέμορφη. Στο παλιό λιμάνι λοιπόν θα είναι το επίκεντρο της διοργάνωσης στο αθλητικό χωριό. Εκείνοι που θα έρθουν τώρα, πριν από λίγο είχαμε μια τηλεδιάσκεψη, οι άνθρωποι που διοργανώνουν με τα Όσιανμαν σε όλο τον κόσμο και ήταν μέσα από το Βιετνάμ, από την Νότια Αμερική, από διάφορα. Και συζητούσαμε. Όλοι εμείς λοιπόν προσπαθούμε σε μια κοινότητα 50.000 κολυμβητών περίπου, μας ανακοινώθηκε ότι είναι οι κολυμβητές του Όσιανμαν, να τους προσφέρουμε κάτι το διαφορετικό. Εμείς λοιπόν σχεδιάζουμε στα Χανιά της Κρήτης να τους δώσουμε μια εμπειρία που δεν θα είναι μόνο το κολύμπι της μιας-δύο ώρων που θα κάνουν. Θα ζήσουν είναι εκεί 3-4-5 μέρες και θα έχουν την ευκαιρία να δούνε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να βάλουμε χορούς, να έχουμε μουσική, να έχουμε γεύσεις και προσπαθούμε να τους εμπλουτίσουμε όλη την εικόνα φεύγοντας να θέλουν ξανά στην Ελλάδα. Και ένα ακόμα σημαντικό που πρέπει να το τονίσουμε αυτό είναι ότι το πακέτο, γιατί το έχω ζήσει και από τη Μαρία που φίλοι μου την είχαν ακολουθήσει και σε άλλες οργανώσεις και διοργανώσεις, είναι ότι το πακέτο, ας πούμε, το οικονομικό που βγαίνει, σαφώς επειδή μεριμνείται στο να έχετε συνεργασίες με ξενοδοχεία, με από εδώ με από εκεί, εννοείται ότι νομίζω ότι στο σύνολο τον άλλο, να το πω και απλά, τον συμφέρει κιόλας. Ασφαλώς. Γιατί έχετε μια συνεργασία που εγώ θα ζήσω τρεις μέρες, διακοπές, μιλάμε αυτοί που συνοδεύουν, πέρα από αυτούς που συμμετέχουν,
που στην ουσία, επειδή είναι ένα πακέτο, γίνεται για κάποιο σκοπό, βγαίνει και πιο οικονομικό. Άρα αξίζει να το δει και κάποιο που θέλει τη συμμετοχή και να πάρει την κοπέλα του, τη φίλη του, τον αδερφό του, τον ξάδερφο και να το δουν και σαν μια εκδρομή. Μα ουσιαστικά του λέμε ξεκίνα το καλοκαίρι σου στα Χανιά. Δηλαδή 21 με 23 Ιουνίου. Είναι η κατάλληλη περίοδο για αρχή του καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο ναι, ναι. Του Αγίου Πνεύματος. Έχει και αργία τη Δευτέρα. Έλα, αλήθεια είναι τότε, δεν έχω ημερομηνίες. Έλα Μαρία, λοιπόν 4-5 μέρες. Θα πάμε. Μήπως να πάμε. Όχι, Μαρία εννοείται, είναι και το τρίμερο. Θα πάμε, Μαρία. Λοιπόν, τέλεια. Καλή επιτυχία. Μαράκι, σου ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ εδώ βέβαια στο δικό μας που θα γίνει κοντά, αν και στη Χανιά έχουμε τον ανταποκριτή μας, να με ενημερώσετε και μία εβδομάδα πριν, γιατί έχω ξεχνάω τις ημερομηνίες, να το καλύψουμε και να είμαστε εκεί κιόλας. Να τα δούμε και ζωντανά όλα αυτά με την κάμερα της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ένα Κωνσταντίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ένα Μαράκι μου. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου την επόμενη εβδομάδα. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να συνεχίσω. Μείνετε κοντά μου. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα. Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε. Σας είπα, θα ξεκινήσω με πολύ καλά αθλητικά, με τριαθλό, με αγώνες που έρχονται, γιατί νους υγιείς, εν σώματι υγιές και γενικότερα πρέπει να προσέχουμε και το σώμα μας και την υγεία μας, αλλά και γενικότερα την καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει λίγο να προσέξουμε, γι' αυτό σας είπα στο δεύτερο μέρος, θα σας έχω και ψυχική και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί πρέπει να προσέξουμε και λίγο και την ψυχική μας υγεία. Ωραία είναι να τρώμε σωστά, να κάνουμε διατροφή, να παίρνουμε μέρος σε αθλητικές εκδηλώσεις, να βοηθάμε το σώμα μας, αλλά όλα αυτά για να γίνουν πρέπει εμείς μέσα μας και ψυχικά να νιώθουμε καλά. Και βέβαια θα μου πεις, πολλοί λένε, μα πώς βρε Αλέξανδρε να νιώσω καλά όταν οι λογαριασμοί μου έρχονται, όταν οι λογαριασμοί ανεβαίνουν, όταν δεν μπορώ να τους πληρώσω, όταν δεν μπορώ να δώσω το ενίκιο, όταν δεν βγαίνω οικονομικά, ράκος είμαι, δεν αντέχω άλλο. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι η ψυχική σας υγεία εξαρτάται πάρα πολύ από την καθημερινότητα, την εργασία, την οικονομία και όλα αυτά τα προβλήματα. Έρχομαι εγώ λοιπόν τώρα να το συζητήσω αυτό και να το αναλύσω, να δω ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κακιά οικονομική κατάσταση στην ψυχική υγεία ενός ανθρώπου και με βάση έρευνες έτσι ανά τον κόσμο που γίνονται με την Αριάδνη Ζουλινού που είναι εδώ κοντά μας, ψυχολόγος. Γεια σου Αριάδνη μου και χαίρομαι που είσαι και πάλι κοντά μας γιατί είσαι μεταξύ Καλαμάτας και Αθηνών. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Σπουδές. Οπότε όταν είσαι στην Αθήνα πάντα βρίσκουμε τον χρόνο να κάνουμε κάτι. Και μιλάγαμε και για μία έτσι... Και εγώ λέω γεια σε εσάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη μας χαρά. Πάντα καλές εκπομπές και να μιλήσουμε για να... Μιλούσαμε και την ημέρα που σε πήρα, για να σου πω και για το θέμα αυτό, έβλεπα και εγώ ένα απόσπασμα στον Γιώργο τον Αυτιά, που έδινε κάποια ποσοστά, όσο είδα και εγώ, γιατί μετά άλλαξα, έπρεπε να φύγω. Πάμε λίγο να δούμε τι κυριαρχή, γίνεται. Κυριαρχεί το οικονομικό πρόβλημα στον μέσο πολίτη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και κυριαρχεί στον πλανήτη ολόκληρο. Έχουμε λοιπόν ψυχική υγεία,
τα αποτελέσματα της υγείας λόγω της των οικονομικών προβλημάτων, αλλά και της ανέργειας, γιατί όλα αυτά είναι μια ομάδα. Τι γίνεται, είναι αλληλένδετα και είναι και μάλιστα πάρα πολύ συνδεδεμένα. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο εδώ και ποιες έρευνες έχουν γίνει, θα μιλήσουμε για όλο τον πλανήτη, που αυτή τη στιγμή η οικονομική κρίση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, ενώ παλιά πήγαιναν κάποιοι να δουλέψουν στην Αμερική και να γυρίσουν σε άλλα κράτη, να γυρίσουν και να φέρουν χρήματα, σήμερα παντού όπου και να πας, κρίση υπάρχει, αλλά δεν πάει και κανείς πιο έξω. Και αυτό φαίνεται λοιπόν και από αυτό πόσο υπάρχει πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη, αλλά και όλα τα άλλα. Οι πρώτες έρευνες έγιναν το 1930, μετά το κράχ του 29 στην Αμερική. Αλήθεια. Ναι, έγιναν από την Τζαμπουλέ, κάπως έτσι λεγότανε, η οποία έκδοσε με μια ομάδα, η οποία είχε εκδώσει και ένα βιβλίο για αυτή την περίπτωση και απέδειξε ότι τα προβλήματα τόσο ψυχικά, αλλά και αυξήθηκαν, όσο και σωματικά, εμείς λέμε πια ψυχοσωματικές διαταραχές, αυξήθηκαν σε ποσοστό πολλές φορές και 40%. Ο αλκοολισμός στους ανέργους, αλλά και στην Ελλάδα, στους ανέργους που πίνουν όμως, έτσι, προσέξτε, έχει αυξηθεί και στην Ελλάδα 75%. Μάλιστα. Τι γίνεται, τι νιώθει το άτομο, νιώθει απόρριψη, νιώθει ανασφάλεια και περισσότερο οι άνδρες. Οι άνδρες, αν έχετε προσέξει, και προχθές που είναι πρόσφατος στον κύριο μες στην Κόρινθο που έμενε με τα παιδιά του, σε μια ερώτησή του είπε πώς θέλετε να ζήσω 8 στόματα. Άρα λοιπόν ο άνδρας νιώθει μεγαλύτερη την ευθύνη. Βεβαίως. Του να προστατεύσω και να βοηθήσω την οικογένειά μου. Και όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει, αρχίζουν σοβαρότερα νιώθει τα προβλήματα. Νιώθει μεγαλύτερη την απογοήτευση. Βέβαια. Όχι, μόνο η απογοήτευση, μόνο η εσωστρέφεια, μόνο το άγχος που θα βρω αύριο να ταΐσω την οικογένειά μου ή ακόμα και τον εαυτό μου. Όπως το είπατε, να πληρώσω το ενίκιο μου. Όλα αυτά τι δημιουργούν. Καταρχήν δημιουργούν αυτό που βλέπετε και το απέδειξε και το 30 η ψυχολόγος αυτή. Τι δείχνει, ότι γινόμαστε αυτοκαταστροφικοί, επιθετικοί, αύξηση των δολοφονιών, αύξηση της παραβατικότητας, αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί οι μεν γυναίκες, και μιλώ πλέον για την Ελλάδα, αν δεν είναι συντηρητικές, που το μεγαλύτερο ποσοστό απαιτεί των γυναικών μας εδώ στην Ελλάδα, αν δεν είναι συντηρητικές, απαιτεί, ο άνδρας δεν μπορεί να προσφέρει με όλα αυτά τα προβλήματα, αρχίζουν οι συγκρούσεις. Άλλωστε και το άλλο θέμα που ήθελα να μιλήσουμε ήταν πώς να σώσω το γάμο και για πώς υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Περίπου συνδέονται αυτά. Αρχίζουν λοιπόν τα προβλήματα. Γιατί νιώθει ο άνδρας ανίκανος και ανήμπορος. Και του το τονίζει και η Ελληνίδα γυναίκα. Τι θα πρέπει να γίνει, γιατί δεν ξέρω και το χρόνο που έχουμε, τι θα πρέπει να γίνει. Καταρχήν έχουμε, σας είπα, αύξηση καρδιά αναπνευστικών, πολλών προβλημάτων. Και πάρα πολλών που βγαίνουν μέσα από αυτό όλο το άγχος και το στρες. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα τα σωματικά. Βλέπεις ότι όλοι οι άνθρωποι πλέον από το πουθενά δημιουργούν, αφού πέφτει το ανοσοποιητικό τους, πέφτει η ψυχολογία τους, δημιουργούν ψυχοσωματικές διαταραχές, αλλά γεμίζουν σπυράκια, παθαίνουν εκδορές, ξύνονται, τρελαίνονται. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα του άγχους και του στρες. Λόγω του πού θα βρούμε χρήματα, πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα προσφέρουμε στα παιδιά μας, πώς θα προσφέρουμε στην οικογένεια. Άγχος, ενοχές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απομάκρυνση από την κοινωνία. Περνάνε, όταν δεν απολυθούν κάποιοι, περνάνε την περίοδο του πένθους. Η περίοδος του πένθους δεν είναι μόνο για θάνατο. Είναι σαφώς. Και για απώλεια δεσμού και περισσότερο για απώλεια δουλειάς. Γιατί το άτομο βρίσκεται από τη μια μέρα στην άλλη και όταν έχει και οικογένεια, σας λέω, αυτό αυξάνεται σε μεγάλο ποσοστό. Τώρα, γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε, θα σας πω πριν πάμε σε αυτό, θα σας πω κάτι άλλο. Πέρσι σε κάποιες έρευνες για το υγειικό φορτίο για τον COVID, σε Θεσσαλονίκη βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν τα αγχολητικά φάρμακα. Λέξω το ανήλιο οτιδήποτε, στα απόβλητα. Mm-hmm. Σήμερα, φέτος στην Αθήνα, αν προσέξατε, ήταν η κοκαίνη. Να μου πείτε, καλά, άμα ο άλλος έχει να πάρει την κοκαίνη, όχι, είναι πάρα πολύ φθηνή, τη βρίσκουν πάρα πολύ φθηνά σήμερα. Και μπροστά στο να μπορέσουν, και το ποτό έχει αυξηθεί, μπροστά στο να μπορέσουν να φύγουν από αυτά τα προβλήματα, για λίγο χρησιμοποιούν άλλους μεθόδους. Οι οποίοι όμως άλλοι μέθοδοι δημιουργούν, τι δημιουργούν, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη παραβατικότητα. Και πολλές ψευδεστήσεις. Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λιγότερο μειωθεί,
Γιατί, να σας πω κάτι, το πιο σοβαρό που βλέπω εγώ στους ανθρώπους και με στεναχωρεί. Πηγαίνετε σε ένα παράδειγμα, σε ένα σούπερ μάρκετ. Θα δείτε ο κόσμος δεν χαμογελάει. Είναι σκεφτικός. Στο ταμείο συγκεκριμένα, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι η άμεση ανάγκη. Δεν σας λέω σε ένα ταμείο με ρούχα, που αυτό είναι μη προτεραιότητα. Κάτι επιλογή, αν θέλετε. Βέβαια, είναι λόγω προτεραιότητος. Θα δείτε, δεν χαμογελούν οι σκεφτικοί. Και το τελευταίο διάστημα που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προβλήματα με την αύξηση των ειδών και τέτοια, θα δείτε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, έφτασε ο κόσμος να είναι σκεπτικός και να μην χαμογελάει. Όλα αυτά τι δημιουργούν, δημιουργούν εσωστρέφεια, δημιουργούν αγανάκτηση, δημιουργούν άγχος. Και να εξηγήσουμε και τι είναι το άγχος, γιατί έχουμε άγχος. Το άγχος είναι πολλές φοβίες μαζί, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή λέμε μέσα στο ασυνείδητό μας πολλές φοβίες, οι οποίες δεν γνωρίζουμε ούτε την προέλευσή τους, ούτε για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι φοβίες. Καταλάβατε, ενώ όταν φοβάμαι τα ζώα, ξέρω ότι φοβάμαι τα ζώα και το αντιμετωπίζω. Στο στρες είναι πολλές φοβίες που δεν μπορώ να ξεχωρίσω πια και τι. Μπράβο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση λανθάνουσα. Βλέπουμε τις γυναικοκτονίες, χωρίς να θέλω να τις δικαιολογήσω, αλλά εν μέρη είναι μια αντίδραση ενός άντρα ο οποίος βλέπει ότι δεν τα κατάφερε, ο οποίος βλέπει ότι χάνει, ο οποίος έχει χάσει την αυτοεκτίμησή του, έχει χάσει την κοινωνική του επαφή. Δεν κάνει με πολύ κόσμο, γιατί πώς θα βγει, πώς θα μιλήσει. Βλέπετε και τα εστιατόρια και όλα αυτά, και εκεί που βγαίνουμε, θα βγούμε τώρα. Στην καθαρή Δευτέρα, π.χ. στα τρίμερα. Δεν βγαίνει ο κόσμος γιατί δεν περισσεύουν. Αυτό όμως η μη κοινωνική έκφραση και να βγει, δημιουργεί τι δημιουργεί. Δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος, δημιουργεί εσωστρέφεια, δημιουργεί κατάθλιψη, δημιουργεί πάρα πολλά. Και τις ψυχοσωματικές διαταραχές που συνέχεια βλέπουμε. Τι χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση να μου πείτε τι και κάνουμε. Να με ρωτήσετε. Τι κάνουμε. Θα πρέπει μια παροιμία που λέει να σηκώνεις το χέρι σου μέχρι εκεί που ακουμπάει το καλάθι σου. Αυτό πρώτα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουν ότι που είναι μες στην οικογένεια, ότι δεν μπορούμε να ζητάμε αβέρτα πράγματα τη στιγμή που δεν μπορούμε να τα μπορέσει να μας τα φέρει ο σύντροφός μας ή και εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο κατασταλαγμένοι, να μπορούμε δηλαδή να συμπαραστεκόμαστε στο σύντροφό μας και στον εαυτό μας και να λέμε, ξέρετε, είναι και ο υπερκαταναλωτισμός, αλλά είναι και η διαφήμιση. Και νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι ότι με τη διαφήμιση θα μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτά που βλέπουν μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν μπορούν όλοι να τα κάνουν. Δεν είναι όλοι πλούσιοι. Είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ευχέρεια χρημάτων. Και για σκεφτείτε ότι δύο που δουλεύουν, ένα ανδρόγυνο που δουλεύει και έχουν και οι δύο δουλειές. Εγώ σας λέω ότι έχουν και οι δύο δουλειές. Και παίρνουν ένα χρηματικό ποσό Α. Σκεφτείτε μία μέρα, κάποια στιγμή ο ένας ή οι δύο να απολυθούν. Μα και που το έχουν και οι δύο, δεν πάνε να πει ότι όλοι τα βγάζουν πέρα τέλεια. Ναι, προσπαθείς λοιπόν να προσαρμοστείς. Και προσπαθείς να προσαρμοστείς μακριά. Μακριά από το τι δείχνει τηλεόραση με το πρώτο αυτοκίνητο, με το πρώτο. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να τα αποκτήσεις, όταν δεν μπορείς να μπορέσεις να συνυπάρχεις έστω και απλά με τις διαφημίσεις και τον υπερκαταναλωτισμό, αρχίζεις και έχεις προβλήματα αυτά που προείπαμε. Άρα λοιπόν, σύνεση, να υπάρχει επικοινωνία στην οικογένεια, οποιοδήποτε μορφή, δηλαδή πατέρα, μάνα, παιδιά. Δεν βλέπετε ότι τα παιδιά φτάνουν 30-33 ετών, έδειξαν οι έρευνες, και δεν φεύγουν από τα σπίτια τους, γιατί πώς θα ζήσουν μόνοι τους. Βέβαια, αυτό που ολοένα και αυξάνεται, και εκεί θα μείνουμε, και παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, είναι η αβεβαιότητα. Υπάρχει αβεβαιότητα και θα σας πω και από πού δημιουργείται η αβεβαιότητα και πώς έχουμε φτάσει. Γιατί κάποιος που μας ακούει και μιλάμε λέει: ωραία, και αφού τα ξέρουμε, γιατί δεν το παίρνουμε αλλιώς που λέμε πάρ' το αλλιώς. Γιατί υπάρχει η αβεβαιότητα. Το πάρ' το αλλιώς είναι να μειώσουμε, να ζητάμε παραπάνω από αυτά, μάλλον πολύ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Θα σας πω όμως και η οικονομική κρίση αυτή που όπως προέχει. Γιατί όλοι λέμε οικονομική κρίση. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι κάποτε ένας δικηγόρος μου έλεγε: είχα 7 γραμματείες. Σήμερα ο δικηγόρος αυτός, ο γιος του, δεν έχει κανένα γραμματέα. Τα φτιάχνει ιντερνετικά. Άρα 7 άνθρωποι χάθηκαν στα εργοστάσια της Amazon στην Ολλανδία. Μου έλεγε άνθρωπος ότι όλα γίνονται αυτόματα, άρα χάθηκαν οι άνθρωποι να δουλεύουν. Στην Ελλάδα στις τράπεζες απολύθηκε ένα πολύ μεγάλο αριθμός λόγω του ότι έχουν περισσότερο τα κομπιούτερ και οι νέες τεχνολογίες. Όλα αυτά τι θα κάνουν, θα συρρυκνώσουν τον επαγγελματικό τρόπο,
Λέμε για τα μαγαζιά, κλείνουν τα μαγαζιά. Μα όταν όλο το παραγγέλνει ιντερνετικά και το παίρνει, γιατί να μην κλείσει το μαγαζί. Όλα αυτά λοιπόν, δηλαδή. Εννοείς ότι κάπου παίξαμε ρόλο και εμείς. Με το ίντερνετ και με όλα αυτά. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Άρα δεν θα πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε βάσει αυτών των καταστάσεων. Στα νέα δεδομένα. Βέβαια. Ναι. Γιατί από εκεί άρχισε η κρίση η οικονομική. Το ότι το κάθε εργοστάσιο και ο καθένας απορρίει γιατί βρίσκει τεχνικούς τρόπους να έχει αποτελέσματα στις δουλειές με λιγότερο προσωπικό. Και θα δείτε ότι θα αυξάνεται. Μία έρευνα που έχει γίνει στην Αμερική το 2002 έδειξε ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έμεναν χωρίς δουλειά 140 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω των κομπιούτερ, λόγω τότε ακόμα δεν είχε φτιάξει. Απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουμε σκεφτεί πώς βιώνουν ή πώς ζουν. Όταν σε βγάζουν έξω από το σπίτι, το κυριότερο που σε βγάζουν και έξω από το σπίτι σου, έχεις ανασφάλεια, δυσβάστακτο κενό, νιώθεις ότι δεν μπορείς καθόλου να προσφέρεις, βλέπεις να μην μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα στο κόβουνι και θα συμβούν και αυτά σε μεγαλύτερο βαθμό. Βλέπεις ότι στο σπίτι σου θα σε πετάξουν έξω γιατί έχουν δημιουργηθεί και όλες αυτές τις καταστάσεις που μόνο το χρήμα κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντέξει ένας άνθρωπος. Όσο καλός, όσο ξύπνιος, όσο δραστήριος και όσο μορφωμένος είναι. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσαρμοστούμε σε αυτά που εμείς μπορούμε. Θα έρθει όμως, μπράβο, θα έρθει κάποιος τώρα και θα σου πει, δηλαδή Αριάδνη, ναι μεν συμφωνώ και εγώ με αυτό που λες, να προσαρμοστούμε. Αλλά δηλαδή τι μου λες, να προσαρμοστώ στο να τρώω, δανείζομαι τώρα, αντί για δύο τοστ ένα, να προσαρμοστώ στο να παίρνω τη μισή ποσότητα κρέατος από αυτή που χρειάζεται η οικογένειά μου, ή μήπως λένε κάποιοι άλλοι πρέπει να ψάξω να βρω δεύτερη δουλειά και άλλους τρόπους για να τα απεξέλθω. Ωραία. Αν υπάρχει δεύτερη δουλειά, να ξέρετε σίγουρα και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δεύτερη δουλειά, ότι ειδικά οι άνδρες θα βρουν και θα βοηθήσουν την οικογένεια. Αν όμως δεν υπάρξει και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται. Αναγκαστικά μεγάλη, πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να βρούμε. Να μειώσουμε λίγο από όλα. Να μειώσουμε δηλαδή να αγοράζουμε περισσότερα ρούχα, μεγαλύτερη προβολή, μια αυτοπροβολή και αυτοαρέσκεια υπάρχει. Και πουλάει, να το πω απλά στην αργό, μούρι η μισή Ελλάδα, ναι, ναι, στην άλλη μισή. Αυτά πρέπει να σταματήσουν σιγά σιγά, γιατί πια είμαστε όχι στους νεοπλούσιους, αλλά στους νεόπτωχους. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Το πώς θα προσαρμοστούμε, δεν θα πάρουμε ένα σπίτι. Άλλωστε και γι' αυτό και έχουν αύξηση τα σπίτια που είναι μικρά. Είναι μικρά διαμερίσματα. Η προσαρμοστικότητα δηλαδή φαίνεται. Δεν σας λέω να μην έχει να φάει το παιδί σου, αλλά αν κινηθείς με έναν υπερφυλακισμό. Εννοεί να κόψουμε λίγο από όλα. Γιατί να έχουμε, ας πούμε, δύο αυτοκίνητα, τρία στην οικογένεια, να έχουμε ένα βασικό. Αν έχουμε, λέμε, τόσο μεγάλο πρόβλημα βιοποριστικό. Δεν μειώσουμε τον υπερφυλακισμό μας, σας πληροφορώ, θα δούμε πολύ χειρότερα. Το έχουμε στην Ελλάδα. Το θέμα της προβολής σε έντονο βαθμό. Κοίτα πώς θα περνάς, ανθρωπέ μου, πώς θα είσαι ευχαριστημένος, πώς θα αγαπάς την οικογένειά σου, πώς θα περνάς καλά με την οικογένειά σου. Έφυγαν στο εξωτερικό κάποιοι κύριοι στην Νορβηγία. Δεν πάβει να είναι και αυτοί μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες, όπως ερχόντουσαν πάλι. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται, τι, πάνε βόλτες στο πάρκο, πηγαίνουν με τα παιδιά τους. Ποιοι από εμάς πάνε τα παιδιά τους στην εξοχή. Πώς θα το πάνε στο πιο ακριβό παιχνιδάδικο. Όλα αυτά θα πρέπει να μειωθούν, γιατί και εκεί έχουν κρίση. Μην ακούμε Ολλανδία ή Αγγλία. Στην Αγγλία να δείτε τι κρίση υπάρχει, που έχω το συγγενικό μου πρόσωπο και ζει εκεί. Έχουν κοπεί καταρχήν όλα τα επιδόματα. Εδώ πρέπει να παίρνουν και πολλά, και αρκετά επιδόματα. Σιγά σιγά θα μειωθούν και αυτά, γιατί το κράτος δεν μπορεί να αντέξει πλέον. Και γιατί μειώνεται το εργατικό δυναμικό παντού λόγω και τώρα της τεχνολογίας της καινούργιας. Λοιπόν, θα δούμε χειρότερα. Άρα ξανά σας το λέω. Τι νιώθουνε πάρα πολλά. Ήττα, προσωπική ήττα καταρχήν. Και περισσότερο οι άνδρες. Σου λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να... Πολλούς άνδρες που έχω συζητήσει, που έχουν έρθει για τα προβλήματα, περισσότερο να σώσουν το γάμο, σου λέει, δεν μπορώ να προσφέρω. Όταν το λένε αυτό, έχουν και μια έκφραση απίθμενης πόνου και πίκρας και κατάθλιψης. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ πάντοτε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και το λέω σε όλους αυτούς που φωνάζουν, που γράφουν, ότι είμαστε το αποτέλεσμα των πράξεών μας. Για αυτά που σήμερα εμείς φωνάζουμε είναι αυτά που εμείς χθες ψηφίσαμε και επιλέξαμε. Γιατί όταν κάποιοι βγαίνουν και λένε πρόσεξε τι κάνεις, δεν προσέχουμε και μετά βγαίνουμε και λέμε γιατί. Βλέπω στο Facebook και γράφουνε, άρε, εκεί, και γράφουν οι άλλοι από κάτω.
Όταν έπρεπε όμως να τον αλλάξεις τον Άρε, εσύ δεν τον άλλαξες τον κάθε. Δεν μιλάω, μιλάω γενικότερα, το βλέπω σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα, εάν οι άνθρωποι βάλουμε λίγο το μυαλό να δουλέψει, λίγο βάλουμε την άποψή μας να σκεφτεί σωστά και να πράξουμε σωστά, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Βεβαίως θα αλλάξουν πολλά πράγματα και μην ξεχνάτε ότι έγιναν και πολλά λάθη στην Ελλάδα όταν ερχόντουσαν πάρα πολλά κονδύλια. Αυτά θα έπρεπε να κινηθούν εκεί που, έπρεπε, που ήταν ο σκοπός να χρησιμοποιηθούν, όπως π.χ. το κτηματολόγιο και όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν παίξει, πολλά έχουν παίξει ρόλο στον Έλληνα και από την ευημερία που είχαμε μερικά χρόνια έχουμε βρεθεί στη φτώχεια. Πάντως το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε το ποτήρι, για να σας το πω αλλιώς, μισογεμάτο. Αισιοδοξία. Μισογεμάτο, αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε, θα πρέπει να το βλέπουμε έτσι και όχι να το βλέπουμε μισοάδιο. Είμαστε δηλαδή στην κατηγορία των ανθρώπων που βλέπουμε μισογεμάτο το ποτήρι. Γιατί οι περισσότεροι θέλουν και μάλλον έχουν συνηθίσει να το βλέπουν μισοάδιο. Ο Έλληνας είναι συνεχώς με ένα αχ και βαχ. Όχι, υπάρχει όμως η κρίση. Υπάρχει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι να διορθωθούμε. Βεβαίως. Το να λέω εγώ, τίποτα μου δεν πάει καλά. Και λέω σε φίλους. Αλλά καλά όμως. Έψαξες. Ναι, έχω, την ίδια μέρα. Και μου λέει, την Κυριακή μου λέει κλείνω τα πετσάκια για το Βέρτη. Του λέω καλά, δεν έχεις πληρώσει τον οικείο σου. Και τι να μην διασκεδάσω. Δεν το λέω τώρα για το Βέρτη. Και εγώ συνέχεια εκεί θέλω να πηγαίνω και. Δίνω ένα παράδειγμα, επειδή ο Βέρτης έτσι τις Κυριακές με σουρανή και είναι η επιλογή μας. Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται, αλλά πρέπει με μέτρο. Και στο Βέρτη θέλω να πάω, και στο σινεμά θέλω να πάω, και στο Βίλα θέλω να πάω, και από εδώ θέλω να πάω και από εκεί. Αλλά δεν πρέπει να έχω μόνο αυτό στο μυαλό μου και να κάθομαι σε μια κάγκλα και να λέω, πρέπει να πάω να μου δώσουν μεγαλύτερο μισθό. Πήγαινε, πες το. Κατάλαβες. Δεν μπορούν να δώσουν. Δεν μπορούν να το κάνουν τώρα τις τριετίες για να μπορούν να διώχνουν τον κόσμο πιο νέο. Λοιπόν. Ακούστε κάτι. Σας το ξαναείπα. Μέχρι εκεί που φτάνει το καλάθι μας, αλλά και να μην αποκλειστούμε, και αυτή είναι μια κοινωνική συμπεριφορά του Βέρτη. Άρα θα πρέπει να βγει. Όχι πάντα. Σαφώς. Κάποια στιγμή. Εννοείται. Είναι κοινωνική συμπεριφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριάδη μου. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ προς τα μέρη μας πάλι. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να κλείσω με Face Πανού και τα νέα του FaceStyle. Μείνετε κοντά μου. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Take no loss, huh? I don't even know what it costs, huh? I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, yeah. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been padded. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke been heavy, got a whole agenda. Ain't a spot to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to. Τα νέα του FaceTime λοιπόν από τη Face Πανού, έτσι για να κλείνουμε πάντοτε με ό,τι έχουμε, συμβαίνει έχουμε. Και ανεβαίνει. Τι γίνεται, πολλά γίνονται. Έχουν γίνει πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα. Γιατί η Βάνα τώρα θα έλεγε δεν γίνονται πράγματα, πράγματα, δεν γίνονται έχουν πράγματα. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Αλλά Βάνα μου, γίνονται πράγματα. Α, πολλά, πολλά. Γίνονται. Για πάμε να μου τα δώσετε ένα-ένα. Λοιπόν, έχουμε Δέσποινα Βανδύ. Βιντεάκι μέσα από το γυμναστήριο. Α, το είδα. Το είδα χθες. Το είδα, ναι.
Λοιπόν, η Δέσποινα Βανδύ κρατάει τη φόρμα της, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Τώρα τελευταία την έχει αναλάβει ο σύντροφος της κόρης της και βέβαια γίνεται χαμός. Mm-hmm. Θα δούμε και άλλα βιντεάκια με τις πλάκες που κάνουν. Και γενικά για το πόσο δεμένη πολλά, είναι. Τώρα που το λες, σε διάφορα blogs είδα, δείτε τη Δέσποινα Βανδύ με κολάν, μπουστάκι και καπέλο. Και αυτό, είναι τέλεια, είναι τέλεια πραγματικά. Κρατάει το φόρμα της, ναι, τέλεια. Ναι, ότι σαν κορμί κρατιέται πάρα πολύ καλά. Πάρα αυτό είναι πολύ καλά. Πρέπει να το τονίσουμε, παιδιά, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και μπράβο της. Μπράβο το κορίτσι μας, θα δούμε και άλλα βιντεάκια στην πορεία. Mm-hmm. Και για πάμε παρακάτω. Μας αρέσει. Μας αρέσει. Λοιπόν, έγινε μια τιμητική βραδιά για τον Νίκο το Φόσκολο. Εδώ βλέπουμε τον εγγονό του Νίκου του Φόσκολου με την Ντόνια. Πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί τον τίμησαν. Θα τους δούμε παρακάτω. Εδώ είναι η Ντόνια με τον εγγονό. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς με την Πέστη Αργυράκη. Εδώ είναι από το χώρο που έγινε στην Ηλιούπολη, στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολη, στο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι η Κάτια Ιδανδουλάκη, ο Γιώργος ο Σίσκος με τη Μαρία Κνελιφέρη και το Θάνο τον Καλλιόρα, η Μέρη Βλουτή με τη Βιβιάν τη Βαλσάμι, γενικά κόσμος καλλιτεχνικός. Οι άνθρωποι αυτοί που μου προείπες έχουν παίξει στα Καλημέρα Ζωή, στη Λάμψη. Στη Λάμψη άπειρα επεισόδια. Ακριβώς, και συνεργαστήκανε με τον Νίκο το Φόσκολο, τον τίμησαν λοιπόν, όχι όλοι, να πούμε την αλήθεια. Γιατί ο Νίκος ο Φόσκολος έχει κάνει και έχει κάνει ο άνθρωπος, τεράστιο, έχει βγάλει τεράστιο. Ο έχει βγάλει. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται για αυτούς τους ανθρώπους, για να μην ξεχνιούνται. Και για να μην ξεχνάμε ότι οι απογευματινές σεζόνες στον Αντένα ήταν αυτό χρόνια. Ακριβώς, για πρωτιές μιλάμε. Μεσουρανούσανε για πρωτιές για πάνω από 15 ετία. Βέβαια. Που εγώ έχω φίλους γνωστούς, ο παππούς μου δύο χρόνια, που μου έλεγε δεν θα με παίρνετε τηλέφωνο με ένα 6 ώρα γιατί εγώ βλέπω τη Λάμψη. Δηλαδή που δεν φεύγανε και εγώ του σαν φαγητά για να δουν τη Λάμψη. Ακριβώς. Και το Καλημέρα Ζωή. Ακριβώς. Και κατσαρόλες. Όχι τώρα που βλέπεις ότι ένα σύγκαλ γίνεται σκίζει για μια εβδομάδα και την άλλη από το 22 και το 25 πέφτει στο 9, στο 9 και στο 10. Μιλάμε για συνεχόμενη επιτυχία πολλών ετών. Πολλών. Με γυρίσματα πάλι που ξέρω γιατί πολύ ώρα. Πολύ ώρα γυρίσματα. Ημερών. Πηγαίνανε 7 το απόγευμα και φεύγανε 9 το άλλο πρωί. Και υπάρχουν και ηθοποιοί. Και γυριζόταν, ξέρει, στο Διογέννη. Βέβαια. Το ξέρω γιατί, και μάλιστα θέλω να πω και το εξής, ότι οι ηθοποιοί αυτοί χτίσαν καριέρα σε αυτά τα έργα. Βεβαίως. Έτσι. Και κάνανε και περιοδίες και συγκεκριμένα εγώ έχω συμμετάσχει σε περιοδία που ήταν ηθοποιοί όλοι από το Καλημέρα Ζωή. Φοβερά. Και μιλάμε και για Αυστραλία, Αμερική. Σαφώς. Για τέτοιες περιοδίες. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, όχι απλά. Μεγάλη επιτυχία. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, Φίλιππος Τσαγκρίδης έκανε την πρώτη κοινοποίηση. Χώρισε και με την Δανάη. Ήταν με τη Δανάη. Ήταν. Μοντάζ. Ήταν με τη Δανάη. Ήταν με την Κατερίνα την Καινούργιο. Με την Κατερίνα την Καινούργιο ήταν. Με τη Δανάη ήταν. Το φιλί. Ήταν φιλί. Γιατί ακούστηκαν πολλά ότι δεν ήταν φιλί. Τι ήτανε. Ήτανε, ας πούμε... Ξείς τι γίνεται. Με ένα φίλο μας δεν υπάρχει περίπτωση όταν βγαίνουμε, βγούμε να διασκεδάσουμε, να κάνουμε ένα έτσι και να γυρίσουμε προς το μέρος του. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Μπορεί. Έχει γίνει. Με φίλες μας, με φίλους μας. Γιατί πρέπει απαραίτητα ένα κινητό που τράβηξε μια φωτογραφία να είναι αυτό. Όντως, βέβαια και το ότι πάει στο μαγαζί του συνέχεια και εγώ πάω και εσύ στο μαγαζί μου συνέχεια τρώμε. Ακριβώς. Τι πάει να πει. Βέβαια όλο αυτό μπορεί να γίνεται και για να γίνεται. Αλλά μετά όμως διάβασα πρωτοσέλιδα, χώρισε και τη Δανάη, πάει στην επόμενη. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή τον βγάλα τον άνθρωπο τώρα σκεσάκια της μιας βραδιάς. Ακριβώς. Και τη Δανάη μεγάλο μπούλινγκ και να στην πάω εγώ σήμερα στο μαγαζί για να γίνει χαμός. Ακριβώς. Τη χώρισε και τις δύο. Να πάμε. Θα με πάμε. Πας, να πάμε. Θα σε πάω, να καλή, να φάμε. Να με πας. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πήγε σε μια έκθεση. Γιατί είδα και η ανάκτηση της Δανάης, που δεν μπορούσα να τη διαβάσω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η κοπέλα τα είδε όλα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, τη βγάλανε και η τη Δανάη και η Κατερίνα Καινούργια από την άλλη μια ταλαιπωρία, που μπορεί να μην ήταν και τίποτα. Mm-hmm. Και έγινε όλο αυτό το σου. Άλλες παρουσιάσεις τα χώνουν στην Καινούργια. Ακριβώς. Άλλες τα χώνουν. Και γίνεται ένας πανικός. Και γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, ο Φίλιππος ο Τσαγκρίδης λοιπόν έκανε μια κοινοποίηση, ο οποίος είχε πάει σε μια γκαλερί τέχνης, mm-hmm. το έβγαλε στο Instagram και εμείς το πήραμε και το
δημοσιεύουμε. Τώρα αυτό. Δεν νομίζω ότι πριν από όλη αυτή την ιστορία κανένας θα ασχολούνταν με τις κοινοποιήσεις του Φίλιππου Τσαγκρίδη. Ναι. Γνώμη μου. Ναι. Τώρα ασχολούμαστε. Ναι. Πού θα πάει ο Τσαγκρίδης. Είδες τι κάνει μια καινούριο. Είδες τι κάνει μια καινούριο. Καλά κάνω εγώ και δεν δημοσιεύω με άτομα. Τους κάνω στάρ. Όχι αγάπη μου. Είδες. Για... Εδώ τον βλέπουμε στην Γκαλερί Τέχνης με τις φωτογραφίες. Έχουμε και άλλα γιατί θα δημοσιεύσει και άλλα. Βέβαια. Έτσι. Τώρα ασχολούμαστε. Τώρα ασχολούμαστε με τον Τσαγκρίδη. Πάμε να δούμε τι άλλο θα μας βρει. Άρα. Άιντε να δούμε. Ελλάδα είναι αυτή. Εννοείται. Ελλάδα το μεγαλείο. Εδώ όμως δεν έχουμε Ελλάδα. Έχουμε Kate Middleton. Α, η οποία. Κάτι διάβασα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Κοίταξε να δεις. Τη ζωή της με τα παιδιά της την κάνει κανονικά. Απλά δεν κάνει επίσημες εμφανίσεις. Παρ' όλα αυτά, το παλάτι ανακοίνωσε ότι θα κάνει από εδώ και πέρα κάποια επίσημη εμφάνιση. Η φημολογία είναι πάρα πολύ γνωστή, γενικά λένε πράγματα πολύ σοβαρά για τη συγκεκριμένη. Στην ανάρρωση την είδαμε ότι έχω βιντεάκι που πηγαίνει και το οποίο θα το δείξουμε την επόμενη φορά γιατί θέλει κάποια επεξεργασία, πηγαίνει τα παιδιά της βόλτα, που σημαίνει ότι κυκλοφορεί. Απλά δεν κάνει επίσημες εμφανίσεις. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν την πρώτη επίσημη εμφάνιση και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα το βιντεάκι που πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο. Άρα καλά πάντα. Εννοείται, έχουμε πολλά σήμερα. Η Ιωάννα Τούνη, η οποία εγχειρίστηκε, έκανε την πλαστική στη μύτη. Πήγε και με τον Αλεξάνδρου μετά την εκπομπή να βγάλει τον Άρθικα. Εδώ τη βλέπουμε με τις μελανιές. Μας είπε και πόσο στήχησε η επέμβαση. 9.000 ευρώ. Για μύτη. Για μύτη. Λίγο ακριβά μου φάνηκε. Καλέ, 9.000 ευρώ για μύτη. Για μύτη. Και έρχεται και στήθος. Μάλιστα. Λίγο ακριβά δεν είναι. Λέω, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει. Την πλήρωσε με τόσο διαφήμιση που έκανε. Την πλήρωσε. Α, Ιωάννα μου, δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ναι. Τόση διαφήμιση και να πληρώσεις και τη μύτη. Φοβερό. Και 9.000. 9.000 είναι από πάνω ως κάτω ολοκληρωμένο λίγο. Και επίσης, δεν νομίζω ότι επειδή την παρατηρούσα σε κάποια άλλα. Ναι, ήταν λίγο. Ναι, εντάξει, όχι όμως τόσο φοβερή και χαρακτηριστική. Χαρακτηριστική της ήταν, αλλά δεν ήταν και μικρή. Κάτσε να δούμε το αποτέλεσμα. Μικρή δεν ήταν, αλλά δεν ήταν και μεγάλη. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, να δούμε το αποτέλεσμα. Να δούμε. Ίσια τώρα πρέπει να είναι λογικά. Δεν πρέπει να κάνει αυτό. Δεν πρέπει το να την καμπύλη. Αυτό που πήγαινε για να προσγειωθεί. Εντάξει. Κάτσε να δούμε τα αποτελέσματα. Α, Άννα Ανδριανού. Λοιπόν, μια εξαιρετική παράσταση στο Θέατρο Αυλαία. Να σου πω και τις πληροφορίες για αυτή. Είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Αυλαία. Από τις 17 Φεβρουαρίου παίζεται. Ο Γιώργης Κοντοπόδης, η Άννα Ανδριανού. Και σε μια παράσταση που θα μας κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι ένα έργο του Νίλ Σάιμον. Το οποίο εγώ θα πάω να το δω, δηλαδή δεν έχω πάει. Είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 και 4 το βράδυ. Τέλεια. Και νομίζω ότι η Άννα η Ανδριανού, καταπληκτική. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες και από την παράσταση. Ελπίζουμε να πάει καλά, να σκίσουνε. Και να πάνε καλά, είναι. Και νομίζω ότι επειδή θα πάω, θα έχουμε και φωτογραφίες και από την παράσταση. Ωραία. Τέλεια, έχουμε άλλο ένα μόνο. Έχουμε Δημήτρη Γιώτη, το ημερολόγιο. Με το θέατρο στη Γλυφάδα, Μίκη Θεοδωράκης. Θα πάμε, θα είμαστε εκεί το FaceTime. Για να δούμε τον Δημήτρη Γιώτη. Τον είδα και στην παρουσίαση του Γιώργου. Ακριβώς, να τον δούμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την έχω δει την παράσταση. Είναι πάρα πολύ εξαιρετικός ο Δημήτρης Γιώτης. Θα ξαναπάω. Ωραία. Γιατί είναι και φίλος και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πάμε. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φέη Σπανού με την οποία και αποχαιρετάμε το τηλεοπτικό μας κοινό για σήμερα, έτσι με νέα και κουσκούς και πράγματα που γίνονται και μέσα από το FaceTime εμείς τα βλέπουμε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά μας, με ό,τι σημαίνει, ό,τι ανεβαίνει. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Μέχρι τότε, αν κάτι χάσατε, αν κάτι θέλετε να το επαναλάβετε, να το δείτε, να το εμπεδώσετε, να το καταλάβετε καλύτερα, βρε παιδί μου. Ακολουθείτε λοιπόν YouTube, κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης, εντελώς δωρεάν με ένα απλό κλικ. Πατάς το θέμα, τον καλεσμένο, τον συνεργάτη, ό,τι ακριβώς θέλεις εσύ. Ή πατάς η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης και τσουπ, εμφανιζόμαστε εμείς. Φιλιά πολλά, γεια σας.